κι όπου πετύχω παραλή με λύσα που καθίζω. Πρέπει εσύ να αποδείξεις ότι μπορείς να τη διαχειριστείς και σωστά. Δύσκολο.
να σκυμάσαι. Αμα. Δεν ξέρεις ρε ότι τα όπλα είναι δείγμα φοβού. Λοιπόν, να σου πω. Όποιος φοβάται δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερος βασιλιάς από ένα δούλο παιδί μου, να το ξέρεις. Έτσι δώσε. Ναι, ναι. Και τι θα γίνει αν εγώ εισβάλλω στην Ασία και καταλάβω όλη την Περσική Αυτοκρατορία. Τι θα γίνει αν κυριεύσω τις Ινδίες και φτάσω ως την άλλη άκρη του κόσμου. Μάλιστα. Δεν θα έχω γίνει ο κυρίαρχος. Δεν θα είμαι ένας μεγάλος βασιλιάς που τον κέρδισε με το σπαθί του. Γιατί αυτό ακριβώς θα κάνω και θα το δεις. Αλλά μέχρι να όλα αυτά, σταμάτα να κάνεις χειρότερα από παιδάκι γιατί έγινες κοντζαμαντράχαλος, έτσι! Γιάννη, νομίζω ότι με κοροϊδεύεις. Παίζεις μαζί μου και εγώ κάθομαι και τσιμπάω το δόλο. Δηλαδή κάτσε ρε πουλάκι μας. Πες τώρα εγώ ότι πετυχαίω την εκστρατεία μου. Μάλιστα, μάλιστα, πες ότι πετυχαίω. Και βάζω όλο τον κόσμο έτσι να με προσκυνήσει. δεν θα έχω γίνει πιο τρανός βασιλιάς. Δεν θα έχω αντίπαλο σε λέω, το καταλαβαίνεις. Όχι, όχι, παιδί μου, όχι. Θα έχει μείνει τουλάχιστον ένας αντίπαλος. Ο πιο δύσκολος. Αυτόν που έτσι όπως σε βλέπω δεν θα νικήσεις ποτέ σου, παιδί μου. Αλλά να ξέρεις, αυτός ο αντίπαλος δεν μιλάει περσικά, μυθικά, αραβικά, Μιλάει άπτεστα τα ελληνικά και τα μακεδονικά, παιδί μου. Και ποιος είναι αυτός ο αντίπαλος, Σκέψου λίγο. Έλα ρε, πες με τώρα που βρίσκεται, πες. Έλα φιλαράκι, είμαστε ρε, πες με που θα το βρω ρε τώρα. Πες με που είναι σου! Πού είναι ρε! Λες να είναι στη Μακεδονία ρε! Στην Ελλάδα! Λες να είναι στο ίδιο μου το σπίτι μέσα ρε! Λες να είναι σκουλέγγε! Πες με που βρίσκεται το αντίπαλο σε λέω προγόντι! Μη θες να γνωρίσεις την οργή μου ε! Ρε μην με χτυπάς το δαχτυλάκι μου! Τόση ώρα στο λέω βρε άχρηστε αλλά εσύ δεν ακούς ηλίθιε βλαμμένο μπασμένο αχρίε! Μη με βρίζεις, δεν μ' αρέσει. Τι? Εσύ. Εγώ. Εσύ είσαι ρε ο μεγαλύτερος εχθρός μου. Εσύ είσαι ο άνθρωπος που γνωρίζεις λιγότερο από κάθε άλλον άνθρωπο και που είσαι ικανός να προξενείς τον εαυτό στη μεγαλύτερη ζημιά. Βλέπεις κανένας κακός άνθρωπος δεν γνωρίζει τον εαυτό του γιατί το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή, νεαρέ μου, είναι η αυτογνωσία, κατάλαβες? Ωρε Διογέννη, νόμα θα τους κάνουν όμως! Της ανασχέτησε και εγώ ρε! Έλα, κλάει τώρα, λέμε! Έλα, έλα, μπράβο, έλα, τι σου λίγο, έλα τώρα, μην το χάνεις! Έλα, ντεμέκ φιλόσοφος είσαι, λέμε τώρα! Έλα, βγάλε τώρα το σπαθί σου να με σκοτώσεις αν κοτάς, Ρε, θα σε σκοτώσω! Όχι, παιδί μου, ναι, θα με σκοτώσεις, παιδί μου, και ξέρεις γιατί. Γιατί ρε Διόγεννη. Γιατί απλούστατα κατά βάθος γνωρίζεις πολύ καλά μέσα σου ότι εγώ είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να σου πει την αλήθεια. Γιατί βλέπεις εγώ είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Άιντε τώρα. Ωφω. Διογέννη. Άντε πάλι. Να σε πω κάτι ρε. Πες το. Ρε, τα λόγια σου ρε, μ' αγγίξανε βαθιά σε λέω. Θέλω να σου πω αλήθεια τώρα, πως αν δεν ήμουν ο Αλέξανδρος, θα ήθελα να ήμουν ο Διογέννης. Ωραίο παιδί μου αυτό. Άρα εσύ έτσι καλώς έχεις τη λέξη Αλέξανδρο, σωστά. Ωραία, άντε τώρα. Άντε τώρα. Άντε σε μου τη γωνιά να μ' αφήσετε τέλος να ευχαριστηθώ αυτό το υπέροχο πρωινό.